Καλή σας ημέρα, κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την πρωινή παρουσία, όσο να είναι. Πουρνό. Εντάξει. Χθες μια μεγάλη ατζέντα. Και να σκεφτεί κανείς, υπήρχε η ιδέα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τις προτάσεις την περασμένη εβδομάδα. Για το βερφοκομείο, για την ελεγχόμενη στάθμευση. Αλλά η δισογραφία μας προσπέρασε. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που επιβάλλουν, παρά την προσπάθεια που γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της πόλης, με τις ιεραρχήσεις που δεν έχει η διοίκηση Μπακογιάννη όσον αφορά την καθημερινότητα των εργαζομένων στην Αθήνα. Παρόλα αυτά είναι τέτοια η επικαιρότητα από την διαχείριση της πανδημίας και από την κλιμάκωση της καταστολής από την πλευρά της κυβέρνησης, που δεν μπορείς παρά να σταθείς σε αυτά τα ζητήματα όταν το θέμα δεν είναι φυσικά μόνο η Νέα Σμύρνη, είναι και η Πανόρμου με τα επεισόδια αντίστοιχα που έγιναν, που φυσικά δεν πήραν την ίδια έκταση, όμως είναι αντίστοιχα κρούσματα τέτοια κλιμάκωσης του αυθαρχισμού, της καταστολής, της διαχείρισης μιας πολιτικής από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θωρακίζει με την καταστολή, με τον αυταρχισμό, με την αστυνομοκρατία, το πέρασμα από τη μια πολιτικών εχθρικών για τα εργασιακά δικαιώματα, για την εργασία, για το εισόδημα των εργαζομένων, και από την άλλη προσπαθεί να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες από την αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας, από τα αποτελέσματα που φέρνει αυτή η διαχείριση. Χθες είχαμε έκρηξη κρουσμάτων 3.215, κύριε Σοφιανή, 5, τόσο η θετικότητα. Και επειδή μιλάμε για την Αθήνα και το κέντρο της Αθήνας, αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τίποτα, υποκριτικά μιλάει για τις πορείες, αλλά ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς καλά κρατεί, η απουσία ελέγχων στους ιδιωτικούς χώρους προστασίας της τρίτης ηλικίας, που είναι εστίες όλους αυτούς τους μήνες, καλά κρατεί, η απουσία ελέγχου στους εργασιακούς χώρους επίσης το ίδιο, και όλα αυτά, ξαναλέω, με ένα παρατεταμένο αποκλεισμό που έχει φέρει τεράστια προβλήματα και μορφωτικούς υποβάθμισης αλλά και ψυχολογικής και κοινωνικής κοινωνικοποίησης, ιδιαίτερα στην νεολαία, ιδιαίτερα στα παιδιά μας, με κλειστά ένα χρόνο τα πανεπιστήμια, με κλειστά πολλούς μήνες τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα δημοτικά. Ένα σύνθερος κόσμος, πολύ, κύριε Σοφιανέ. Και βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση, μια κοινή προσέγγιση για ένα πρόγραμμα δράσης για την πρόληψη, καταπολέμηση της παρενόχλησης, της βίας, με όποιες μορφές και αν εκφράζεται. Ναι, αυτή ήταν η πρόταση που διαμόρφωσε μια προσπάθεια που έκανε ο κύριος Γερουλάνδος με την παράταξή του. Συνάντησε την στήριξη του Δημάρχου. Αφορά μια πρόταση προς την ΚΕΔΕ και προς την κυβέρνηση να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νομοθετικό για την προστασία από την σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση των εργαζομένων του Δήμου της Αθήνας. Εμείς στην παρέμβασή μας θίξαμε ότι καταρχάς είμαστε από θέση άρχης υπέρ τέτοιων προτάσεων που διευκολύνουν, προστατεύουν την προσωπικότητα της γυναίκας αλλά και του άνδρα εργαζόμενου. Όμως αναδείξαμε τις τεράστιες ελλείψεις στην κοινωνική πολιτική του Δήμου σε αυτό το κρίσιμο θέμα της κακοποίησης, ιδιαίτερα της κακοποίησης των παιδιών. Αναδείξαμε ότι είναι τόσο υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου της Αθήνας που στα 100 περιστατικά κακοποίησης μπορούν να εξυπηρετήσουν το πολύ 20. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πρόβλημα υποστελέχωσης μιλάμε, όταν αυτές οι δομές, οι δομές για την προστασία του παιδιού, οι δομές για την προστασία των κακοποιημένων γυναικών, σήμερα δουλεύουν με εργαζόμενους COVID ή εργαζόμενους οκτάμινα, και αυτοί οι εργαζόμενοι σε 2-3 μήνες θα φύγουν, και ο Δήμος παραπέμπει τέτοιες λειτουργίες στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν με βάση κάποια προγράμματα, τελειώνουν τα προγράμματα, τελειώνουν τις λειτουργίες. Στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχαν και άλλα θέματα, κ. Σοφιανέ, χθες. Υπήρχε ο Λυκαβητός. Κοιτάξτε, εμείς καταψηφίσαμε ένα παραλογισμό, ο οποίος λέει θα πληρώνει ο Δήμος 33.000 το μήνα, αν θυμάμαι καλά, με κάποια επιφύλαξη στο ταμείο της κυβέρνησης, για να έχει τη χρήση
του ασφαλτοστρωμένου Λυκαβητού, του χώρου δηλαδή δίπλα από το θέατρο του Λυκαβητού. Το πάρκινγκ και το θέατρο που δεν ανήκουν στο Δήμο. Ναι, ναι, όχι το θέατρο, το χώρο. Ο χώρος, ναι. Λοιπόν, το χώρο, και βάζουμε το ερώτημα, δηλαδή ο Δήμος θα δίνει τόσα λεφτά για να νοικιάζει ουσιαστικά το χώρο γύρω από το θέατρο του Λυκαβητού, για να το κάνει τι? Για να το δώσει σε επιχειρήσεις, να το νοικιάσει σε επιχειρήσεις, να το νοικιάσει σε τουριστικούς οπερέτερους? Τι ακριβώς θα τον κάνει το χώρο αυτό? Είναι δηλαδή ορισμένα πράγματα που δείχνουν σε ποιο βαθμό αυτή η δημοτική αρχή προσπαθεί να επενδύσει, να τα δώσει όλα στην κατεύθυνση του τουριστικού πακέτου Αθήνα, πόλη, ελάτε να χαρείτε. Και την ίδια ώρα ο πληθυσμός αυτής της πόλης, οι εργαζόμενοι αυτής της πόλης δεν χαίρονται, είναι αντιμέτωποι με αδιέξοδα, με καθημερινά προβλήματα, με χώρους οι οποίοι δεν αξιοποιούνται. Μόλις χθες εμείς και άλλες συνδυασμοί, αλλά θα μιλήσω για μας, βάλαμε το θέμα της Μίλας Δρακόπουλου, ότι πρέπει να τελειώνει το κτίριο, ξέρετε, στην Παντησίου. Βεβαίως, και έχουμε κάνει και ρεπορτάζ που καταραίει σταδιακά. Και βάλαμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να τελειώνει αυτή, πρέπει να παροτρωθεί από το Δήμο, να γίνει ένα πάρκο όλη η περιοχή αυτή, όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Βάλαμε ζητήματα της γειτονιάς στο Μαρκόνι, που εδώ και ένα χρόνο ζητάει σήμανση, γιατί θα σκοτώσουν και τους υπόλοιπους και τους ελάχιστους κατοίκους από την απουσία σήμανσης στους δύο δρόμους της περιοχής. Βάλαμε ζητήματα για την προσπάθεια που πάνε να κάνουν να φτιάξουν ένα τρίτο κέντρο εξυπηρέτησης φροντίδας των ουσιοεξαρτημένων στην ίδια περιοχή, στον Άγιο Παύλο, 40 μέτρα, 300 μέτρα με συγχωρείτε, δίπλα από τους δύο φορείς που ήδη υπάρχουν. Και λέμε όχι, πρέπει να πάνε και αλλού. Δεν μπορεί να γκετοποιείται μια γειτονιά. Δεν μπορεί στο όνομα της ανάγκης, της απαραίτητης ανάγκης να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στην εξάρτηση, να δημιουργούμε ένα γκέτο, να στριμώχνουμε όλον αυτόν τον κόσμο μαζί με τις πιάτσες, μαζί με τους εμπόρους στην ίδια περιοχή. Φτάνει ως εδώ. Και είναι λογικό αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής αυτής και ο συλλόγος τους. Θέλω να πω, αναδείξαμε σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, σε 10 μέρες θα τα ανοίξει τα σχολεία αυτή η κυβέρνηση, θα τα κάνει να κρατάει κλειστά ΕΣΑΗ. Όμως δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο για να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές στις τάξεις. Ενώ υπήρχε η δυνατότητα τέτοια εδώ και ένα χρόνο με κλειστά σχολεία να πάρουν τέτοια μέτρα. Υπήρχε η δυνατότητα να έχουν μια καλύτερη υποδομή και μια καλύτερη προετοιμασία από πλευράς του Δήμου. Είναι λοιπόν τέτοιες οι ανάγκες και οι προτεραιότητες αυτής της πόλης, οι οποίες δεν κλείνονται ούτε στους μεγάλους περιπάτους της Δίκης Μπακογιάννη, ούτε στο να νοικιάζουμε το πάρκινγκ του Λυκαβητού για να γίνονται διάφορα τουριστικά event, ούτε να ετοιμάζεται ένα πακέτο στο οποίο ουσιαστικά ο Δήμος θα δώσει σε μία ΠΑΕ κοντά 80 εκατομμύρια. Αναφέρομαι στην ανάπλαση στο Βοτανικό. Για το Βοτανικό λέτε. Έτσι, είναι δηλαδή προτεραιότητες διαφορετικές από τις ανάγκες που έχει ο κάτοικος, ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας αυτής της πόλης. Και να πω την τελευταία κουβέντα γι' αυτό, γιατί πραγματικά δεν θέλει αυτή η διοίκηση να στηρίξει με τα μέτρα που έχει στη δυνατότητά της τον επαγγελματία, ειδικά της πόλης, ο οποίος είναι αβέβαιο πώς θα ανοίξει την επιχείρησή του όταν θα ανοίξει στις 15 Απριλίου που λέει η κυβέρνηση. Ακόμα είναι άγνωστο το πότε. Με τη θέσια που έχουν ήδη συσσωρευτεί, με τη απουσία οποιασδήποτε δραστηριότητα σε όλους αυτούς τους μήνες και με απουσία στήριξης και από το Δήμο, ακόμα και στο ελάχιστο. Στην απαλλαγή τελών, και τελειώνω με αυτό, στην απαλλαγή τελών για τους μήνες που ήταν κλειστοί, ενώ είναι περίπου 100.000 οι επιχειρήσεις, μόλις 8.000 μπήκαν, 8-10.000 μπήκαν σε αυτή τη φόρμα για να απαλλάσσουν τα τέλη τους. Λίγο πριν τις 7, κύριε Σοφιανέ, πολύ ευχαριστούμε εσάς, τον επικεφαλή τη Λαϊκή Συσπήρωση, για τις σκέψεις που μοιραστήκατε με τους ακροατές του Αθήνα 1984. Θα σας ξαναξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα.